χρονική στιγμή περίπου το 76% των ενοικιαστών στη χώρα μας, όταν πληρώνουν τα έξοδα δαπάνης κατοικίας τους, την επόμενη χρονική στιγμή κάνουν εκπτώσεις ουσιαστικά στα αγαθά, στα κύρια αγαθά, ή αλλιώς στρέφονται σε τρίτα πρόσωπα του οικίου και γυναικού περιβάλλοντος για να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν, και αν βρουν, αυτά είναι είτε παλιά και ακατάλληλα να στεγάσουν τα όνειρα και τις ελπίδες τους, είτε πανάκριβα. Ο λόγος για τους ενοικιαστές που τα τελευταία χρόνια βλέπουν τις επιλογές τους να συρρυκνώνονται. Έχουμε αυξημένα ενίκεια, έχουμε πληθωρισμό στο 3,6% το μήνα Ιούλιο, έχουμε αύξηση αγαθά που αγγίζει ακόμα και το 30-35%. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεν βρίσκουμε σπίτια εύκολα, και αν βρούμε ένα σπίτι, πολλές φορές μια οικογένεια πρέπει να δαπανίσει έναν ολόκληρο μισθό για το κόστος στέγασης. Η βραχυχρόνια μίσθωση κατάφερε κέριο πλήγμα στην κτηματαγορά. Τα διαθέσιμα σπίτια, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, κατευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις πλατφόρμες, με την Κρήτη να πρωταγωνιστεί και εδώ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι στην Κρήτη υπάρχουν περίπου 23.321 κύριες γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συγκεκριμένα στο Δήμο Χανίων έχουμε 4.550 κύριες γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το πρόβλημα με τα ενίκια, με την έλλειψη δηλαδή κατοικιών προς εκμίσθωση, είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει αυξηθεί η ζήτηση για τουριστικά καταλήμματα και έχουν μετατραπεί τα περισσότερα σπίτια σε Airbnb, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, έχει κορυφωθεί και θα παραμείνει. Γενικότερα η Κρήτη τη φετινή χρονιά κατέγραψε μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά 300% σε σχέση με το 2021, ενώ παράλληλα βλέπουν τις πληρότητες για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να είναι αυξημένες κατά 26% σχέση με το 2019, που ήταν και μια καλή χρονιά για τον τουρισμό της χώρας. Να δούμε το καλό κομμάτι του θέματος αυτού, ότι όλα τα Χανιά έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται. Γιατί διατίθενται στο Airbnb και στο Booking κτλ. Την ίδια ώρα το όνειρο της αγοράς σπιτιού μοιάζει άπιαστο για την πλειοψηφία των πολιτών. Σκεφτείτε το 2005-2007 είχαμε ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση περίπου στο 85%. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στο 73%, που σημαίνει ότι σε μια δεκαετία της κρίσης χάσαμε περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, είδαμε και τη μείωση των εισοδημάτων από το 2009 με το 2019 περίπου στο 24,4% σύμφωνα με τις έρευνες που αφορούν ιδιαίτερα τους μισούς στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, οι αυξήσεις στα αγαθά, η φορολογία, η χρήση γης, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αποτελούν τις κύριες αιτίες του φαινομένου της κάθετης μείωσης του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, με την ανάγκη να ληφθούν δραστικά μέτρα να είναι επιτακτική. Θα μπορούσαμε άμεσα να ξαναευθετήσουμε τις λογικές του παρελθόντος πριν των μνημονιακών ετών, και παράλληλα, αν θέλουμε να στηρίξουν πραγματικά την ελληνική κτηματαγορά και να δώσουν πρόσβαση στους νέους στην αγορά κατοικίας, εκεί που τράπεζες ζητούν το 30-40% της ιδιαίας συμμετοχής για την έκδοση εργασιακών δανείων, θα μπορούσαμε στους νέους, όπως συμβαίνει και στην Ιταλία, να υπάρχει μια ιδία συμμετοχή στο 10% και το υπόλοιπο ποσοστό για το εγγυάται το ελληνικό δημόσιο.